Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, κυρία Βάλια Βαγιονάκη, και τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Κύριε Αυγενάκη, έθεσε προηγουμένως κάποια ζητήματα η κυρία Βαγιονάκη. Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου υπέρ της χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως επίσης και στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να εκδίδει ομόλογα. Πάνω σε αυτά, ποια είναι η δική σας θέση στη Νέα Δημοκρατία? Το μεν σύμφωνο σταθερότητας, γνωρίζουμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αντίθετος με την τοποθέτηση του κύριου Αβραμόπουλου. Γιατί είναι αντίθετος? Πού είδατε σε μια διαφορετική? Δεν είναι υπέρ της χαλάρωσης του συμφώνου σταθερότητας. Όχι. Κανένας δεν είναι υπέρ της αυστηροποίησης ή της συνέχισης μιας αυστηρής μνημονιακής επιτήρησης. Κανένας. Και ποτέ ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ποτέ κανένας από εμάς τους βουλευτές δεν ταχθήκαμε υπέρ μιας συνεχόμενης παρατεταμένης μνημονιακής περίοδου, ότι θεωρούμε ότι αυτή η περίοδος πρέπει να κλείσει μια και έξω και βρισκόμενη η Ελλάδα στα δικά της, στεκόμενη στα δικά της πόδια, να συνεχίσει την πορεία προς το επόμενο, προς το αύριο. Αυτό είναι λάθος. Άρα δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Συμφωνούμε απόλυτα και είναι, αν θέλετε, και κοινή πεποίθηση να το πετύχουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν. Εξού και, όπως έλεγα πριν, ήταν τραγικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ το ότι δεν περίμενε να κλείσει ή δεν βοήθησε στο να κλείσει. Εσείς αποφασίσατε να πάτε στις διαδικασίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν σας στείλαμε εμείς. Μπορούσατε να γίνετε δύο μήνες μετά. 150 αόριστα και άσχετα μεταξύ τους πράγματα. Και δεν σας διέκοψα. Είπατε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα ρίξατε όλα στη συζήτηση, γιατί αυτό έχετε μάθει να λέτε. Μια καραμέλα την οποία την επαναλαμβάνετε συνέχεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βαγιονάκη, η κυρία Βαγιονάκη προσπάθησε να τοποθετηθεί και σας άκουσε ομολογουμένως. Είναι δικό σας το πρόβλημα να πείτε κάτι συγκροτημένο. Είπατε που έτσι, που αλλιώς, που φωτιά, που μαύρο, που θάνατος. Ωραία. Για να ακούσω λοιπόν ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσει την ανεργία. Να μπας και να διορίσουμε μερικές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στο δημόσιο. Για να ακούσω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση των σωμάτων ασφαλείας. Πώς θέλετε αλήθεια να απολαμβάνει ο πολίτης ασφάλεια. Για να ακούσω το ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η άποψή του σχετικά με την οικονομία και το δανεισμό, τον έμφυα ή όπως δεν ονομάζεται, και τον εσωτερικό δανεισμό και όλα αυτά που έχουν ξεστομίσει οι δικοί σας οι βουλευτές. Για να ακούσω το ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη μονομερή διαγραφή του χρέους. Δεν είπε κανείς για μονομερή διαγραφή του χρέους. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε κουβεντιάσει συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και πριν από τη Θεσσαλονίκη όσον αφορά το θέμα της δανειακής. Ανεβάζοντας τόσο τους τόνους, κύριε Αυγενάκη, δεν θα ακουστείτε ούτε εσείς ούτε η κυρία Βαγιονάκη. Ναι, δηλαδή έχω ακούσει τα χίλια μίλια. Έχει χάσει την ψυχραιμία. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε σε πολύ πιο ήπιους τόνους. Χάσατε την ψυχραιμία μας. Χάσατε. Να ακούσουμε. Παρακαλώ, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα, έχουμε γύρω στα 8 λεπτά, καλό είναι να ακούσει ο κόσμος τις θέσεις σας. Έχω κρατήσει σημειώσεις περίπου των 10 διαφορετικών προσεγγίσεων από τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα σχετικά με την επόμενη μέρα του μνημονίου. Να ακούσουμε πάνω σε αυτό τι έχει να πει η κυρία Βαγιονάκη. Η δικιά μας η θέση λοιπόν, μια και αυτή ζητάτε και αυτή θέλουν να ακούσουν οι τηλεθεατές, είναι ότι το συντομότερο δυνατόν η Ελλάδα πρέπει να αποδεσμευτεί από την μνημονιακή συνεργασία την οποία υπάρχει. Και αυτό θα συμβεί με μια διαπραγμάτευση συγκροτημένη, σωστή, σκληρή αλλά αποτελεσματική και ωφέλιμη για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτό θα συμβεί και θα είναι σίγουρα καλύτερο εάν σε αυτή την τελική διαπραγμάτευση, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, ποιο θα είναι δεύτερο, ποια θα είναι τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας, να δεσμευτούμε από τώρα ότι η επόμενη μέρα, ειδικά για το θέμα της διαπραγμάτευσης και της εξόδου της Ελλάδας από τη μνημονιακή φάση, θα μας βρει ενωμένους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι μπαίνοντας την επόμενη μέρα, είναι αυτονόητο και αυτή είναι και θέση του κόμματός μου και εμένα προσωπικά. Θα πρέπει να τρέξουμε, να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε όλα αυτά που εντός μιας μεγάλης έντασης, μιας διετούς ένταση προσπάθειας περιορισμού αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεσπάσει, να τα διορθώσουμε. Και επειδή ακούστηκε προηγουμένως ότι καλά δεν είχατε το χρόνο, να θυμίσω ότι συνήθως οι θητείες, οι κοινοβουλευτικές είναι τετραετής. Εδώ συζητάμε για μια θητεία η οποία κράτησε μόλις 2,5 χρόνια. Με όλα τα ενδιάμεσα που έχουν συμβεί. Και η προηγούμενη άρα, λιγότερο λοιπόν, από 2,5 πάντως. Άρα λοιπόν λέω. Και τη ρίξατε εσείς στην λοιπόν, λέω, άρα λοιπόν λέω ότι σε αυτή τη φάση θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και να πει γιατί εσείς ελληνική κυβέρνηση ή η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου δεν κάνετε αυτό που υποσχεθήκατε. Μα διότι ένα-ένα είναι τα βήματα που εξυπλώνονται και εξελίσσονται και ένα-ένα κατακτάτε το κάθε σημείο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και κανένας δεν είπε ότι από αύριο το πρωί με ένα κουμπάκι θα μηδενίσει
το πρόβλημα της ενεργείας, θα μηδενίσει το πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία βρίσκονται στη γνωστή θέση, θα μηδενίσει το ένα, θα μηδενίσει το άλλο. Η σχέση μας με τους Ευρωπαίους εταίρους, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι σταθερή, σοβαρή και κυρίως αξιόπιστη. Μάλιστα. Κύριε Ευγενάκη, να ακούσουμε λίγο και την κυρία Βαγιονάκη, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, δεν θέλω να την αδικήσω. Και αυτά περί μονομερούς διαγραφής του χρέους, που εμείς θα τους πείσουμε ότι θα είναι αμοιβαία αποδεκτό που μέλη ο κύριος Σταθάκης, ευρισκόμενος σε ένα άλλο τοπικό κανάλι προημερών εδώ στο Ηράκλειο, δηλαδή κεντρικό στέλεχος και του κεντρικού οικονομικού επιτελείου στο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά δεν εφτάνουν, διότι αν εμείς θέλουμε να είμαστε μπαταχτείς απέναντι στους 27 εταίρους μας, που συμφωνήσαν τα δικά τους κοινοβούλια να μας δώσουν τα χρήματα, πώς αλήθεια εμείς μπορούμε να σταθούμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δικαστήρια τις επόμενες ημέρες και να ζητούμε να θα μας πει η κυρία Βαγιονάκη, κύριε Ευγενάκη, σας ακούσαμε. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, εξ όσων την έχω αντιληφθεί, είναι ότι βγαίνουμε στο μνημόνιο, πάμε στην ενισχυμένη πιστοληπτική γραμμή σταθερότητας, που σημαίνει όμως και αυτό εκ των πραγμάτων μεμόριο μνημόνιο, δηλαδή δεν τη δίνουν έτσι. Ξεκινάμε με βάση τα 11 δις ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για τα οποία ήδη έχουμε πάρει και έχουμε αρκετά μέτρα εσωτερικής υποτίμησης, διότι αυτή είναι η πρόταση, δηλαδή νέο μνημόνιο είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς όσο αφορά τα θέματα που τα εσωτερικά είναι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, τα μέτρα, τα συγκεκριμένα, τα λίγα, τα οποία υποσχεθήκαμε στην... Περιμένετε, κύριε Αυγενάκη, σας άκουσα, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι σε 4 ομάδες, τα οποία προτάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, για τα οποία δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι αυτά και τα κοστολογημένα, 11,5 δις. Από και τα οποία, πού θα βρείτε όμως αυτά τα 11,5 τρία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τρία από το ΚΚΣΟΥ. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν, διότι ήδη η Νέα Δημοκρατία μίλησε για 35 δις, εμείς μιλάμε για τρία. Τρία από τα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και άλλα τρία από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, φοροαπαλλαγής και όλα τα σχετικά. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, κυρία Βαγιονάκη, είναι εντελώς συγκεκριμένα. Και πέραν από αυτό, συζητάμε αυτά ανεξάρτητα από την επαναδιαπραγμάτευση για την οποία συζητάμε και για την οποία επαναδιαπραγμάτευση συζητάμε για κούρεμα του χρέους, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, για ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή όσο είναι το ποσοστό ανάπτυξης, τόσο θα αποπληρώνουμε το υπόλοιπο, και ένα μορατόριουμ. Και επίσης ένα καινούριο deal, δηλαδή για την ανάγκη, διότι το θέμα που αφορά την Ελλάδα και το χρέος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα καινούριο deal όπως ονομάζεται, προκειμένου να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πω σε σχέση με αυτό ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Εφαρμόστηκε στο παρελθόν για την ίδια την Γερμανία το 1953 και δεν βλέπω το λόγο η Γερμανία να μην κάνει αποδεκτό ένα μέτρο το οποίο το έχει ωφεληθεί και η ίδια στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενάκη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μέρκελ δεν δέχτηκε τίποτα από όλα τούτα που είπε ο κύριος Τσίπρας ως θέση, ως πρωτοβουλία για την επόμενη μέρα. Παρόλα τα αυτά, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά θεωρητικά, διότι ένα βασικό αγνοείται. Πώς αλήθεια εσείς αισθάνεστε λεφτά από μια Ευρώπη που ήδη, αν ακολουθεί η δικιά σας άποψη και θέση, θα έχει συμπεριφερθεί εντελώς παράλογα. Γιατί θα είναι αυτό, γιατί. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Βιέννη. Εμείς θεωρούμε ότι η δικιά μας η θέση είναι πιο φιλοευρωπαϊκή από τις Νέας Δημοκρατίας και από της κυρίας Μέρκελ, διότι επαναφέρει την Ευρώπη στις αρχικές ιδέες. Ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει δύο διαφορετικούς ανθρώπους να μιλούν ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία εύχομαι και στους δύο, κυρία Βαγιονάκη, κυρία Ευγενάκη. Καλή συνέχεια και στους δύο. Εμείς σε αυτό το σημείο. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο, για το νησί μας. Έχουμε ήδη έθριο καιρό από σήμερα και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Περαιτέρω βελτίωση λοιπόν από αύριο Σάββατο, 17 του μηνός. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το νησί. Μικρά διαστήματα τοπικών νεφώσεων θα έχουμε σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, η θερμοκρασία από 13 έως 14 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής 2 με 4 μποφόρ.
πιο αναλυτικά. Αύριο στα Χανιά από το πρωί θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα στους 7 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Τις μεσημβρινές ώρες ο υδράργυρος θα ανέβει στους 13 βαθμούς για να πέσει και πάλι το βράδυ στους 10. Στο Ρέθυμνο γενικά έθριος ο καιρός με διαστήματα τοπικών εφόσεων, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στους 13 βαθμούς. Ανάλογος ο καιρός και στο Ηράκλειο, εκεί θα έχουμε περισσότερες νεφώσεις, η θερμοκρασία 7 με 13 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια για τον Άγιο Νικόλαο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Να ευχηθώ σε όλους ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Γεια σας.